Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασεγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του τέταρτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η σύνταξη ενός προγράμματος με σκοπό την εισαγωγή ενός μονοψήφιου αριθμού από το πληκτρολόγιο, ο υπολογισμός μιας αριθμητικής πράξης και η εκτύπωση ενός διψήφιου αριθμού. Θα κατασκευάσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα ζητάει από τον χρήστη μία τιμή χ, η οποία θα δίνεται μέσω πληκτρολογίου, χωρίς να πραγματοποιείται έλεγχος. Θα υπολογίζεται η εξίσωση χ τετράγωνο συν 2χ πλην 3. Στη συνέχεια, θα εκτυπώνεται το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε λοιπόν ένα κενό αρχείο. Αντιγράφουμε το template α. Αρχικά, πρέπει να εμφανίζουμε ένα μήνυμα προτροπής εισαγωγής ενός αριθμού από τον χρήστη στην οθόνη. Για να εμφανίσουμε το μήνυμα, τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταβλητή προτροπή Message με το μήνυμα «Δώσε αριθμό Χ». Τοποθετούμε στον κώδικα τις εντολές LEA, MOVE και INT που θα τυπώσουν το μήνυμα. Έπειτα, εισάγουμε έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τις εντολές MOVE-ALPHA-H,0-1-H, INT-21-H. Ο χαρακτήρας που θα εισαχθεί, επειδή έρχεται από το πληκτρολόγιο, θα έχει τιμή ASCII. Για να έχουμε την αντίστοιχη πραγματική τιμή ενός αριθμού σε κώδικα ASCII από 0 έως 9, πρέπει να αφαιρεθεί η τιμή στο δεκαδικό σύστημα 48, στο δεκαεξαδικό 30 και στο διαδικό 110000. Αν για παράδειγμα ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 5, θα τοποθετηθεί η τιμή 35 στον καταχωρητή AL. Την αντιστοιχή αυτή μπορούμε να τη δούμε αν ανοίξουμε το παράθυρο ASCII Code. Συνεχίζουμε, μεταφέροντας τον καθαρό αριθμό σε μία θέση μνήμης, H-Number, που έχει δηλωθεί ως DB στο τμήμα δεδομένων. Αρχικά, θέλουμε να υλοποιήσουμε την αριθμητική πράξη 2χ. Αυτή ισούται με το χ συν χ. Χρησιμοποιούμε την εντολή add AL,H-Number. Προσοχή! Όπως προαναφέρθηκε, τόσο ο καταχωρητής AL όσο και η θέση μνήμης H-Number πριν από την πράξη της πρόσθεσης περιέχουν τον καθαρό αριθμό που εισήχθη από το πληκτρολόγιο. Το αποτέλεσμα της πράξης αποθηκεύεται στον καταχωρητή AL. Συνεπώς, για να υπολογιστεί το τμήμα της συνάρτησης 2χ πλην 3 αρκεί να αφαιρέσουμε το 3. Τόσο κατά την πράξη της πρόσθεσης στα περιεχόμενα ενός καταχωρητή, όσο και στην πράξη της αφαίρεσης, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε αντίστοιχα έναν αριθμό, είτε μία θέση μνήμης, είτε έναν άλλον καταχωρητή. Μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή VTL, τον οποίο δεν χρειαζόμαστε σε κάποιο άλλο σημείο του προγράμματος, για να αποθηκεύσουμε το έως τώρα αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιήσουμε την πράξη χ στο τετράγωνο. Μεταφέρουμε λοιπόν την τιμή χ από την θέση μνήμης H-Number στους καταχωρητές AL και CH που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Χρησιμοποιούμε την εντολή MUL, πολλαπλασιάζουμε τα περιεχόμενα των δύο καταχωρητών που ισούνται με τον αριθμό H-Number. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή AL.
και προσθέτουμε το αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα 2x3 που έχει υπολογιστεί σε προηγούμενο βήμα. Τέλος, δηλώνουμε μια νέα θέση μνήμης, την F-Result, στο τμήμα δεδομένων, στην οποία αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της συνάρτησης χ τετράγωνο συν 2 χ συν 3. Ο αριθμός που έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο βήμα θα αποτελείται από δύο ψηφία στο δεκαδικό σύστημα, δηλαδή θα είναι από 00 έως 99. Θα πρέπει λοιπόν να εκτυπωθεί κάθε ψηφίο διαφορετικά, καθώς ο πίνακας ASCII περιλαμβάνει μόνο μονοψήφιους θετικούς αριθμούς. Γι' αυτό το λόγο, θα υλοποιήσουμε την πράξη της διαίρεσης με σκοπό να χωρίσουμε τον διψήφιο αριθμό σε μονάδες και δεκάδες. Για παράδειγμα, αν η τιμή του αποτελέσματός μας είναι 57, τότε η διαίρεση με το 10 θα δώσει πηλίκο 5 και υπόλοιπο 7. Οπότε, θα τυπώσουμε πρώτα το πηλίκο, το 5, και στη συνέχεια το υπόλοιπο, το 7. Μεταφέρουμε λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα από την θέση F-Result στον καταχωρητή AL, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ως διαιρεταίο αργότερα. Δημιουργούμε μια νέα θέση μνήμης, την Z-Number, με τιμή 10 που θα χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε σε έναν καταχωρητή την τιμή 10, τον οποίο θα χρησιμοποιούσαμε ως διαιρέτη. Με την εντολή Div υλοποιούμε τη διαίρεση. Το πηλίκο αποθηκεύεται στον καταχωρητή AL, ενώ το υπόλοιπο στον καταχωρητή AH. Μεταφέρουμε τον αριθμό από το πηλίκο στην θέση μνήμης δεκάδα και το υπόλοιπο στην θέση μνήμης μονάδα. Εμφανίζουμε στην οθόνη το μήνυμα «Το αποτέλεσμα είναι», χρησιμοποιώντας τις εντολές «Lea, Move και Int». Η παραπάνω συμφωνοσειρά βρίσκεται δηλωμένη στο τμήμα δεδομένων με όνομα «Αποτέλεσμα Message». Το τελευταίο βήμα είναι να εκτυπώσουμε στην οθόνη το αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι η οθόνη απαιτεί κωδικοποίηση ASCII, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε στο δεκαδικό σύστημα τον αριθμό 48, στο δεκαεξαδικό τον αριθμό 30 και στο διαδικό τον 110000 στις θέσεις μνήμης δεκάδα και μονάδα. Εκτυπώνουμε πρώτα τον αριθμό που βρίσκεται στη θέση μνήμης δεκάδα και στη συνέχεια τον αριθμό που βρίσκεται στην θέση μνήμης μονάδα. Αφού γράψουμε τον κώδικα, πατάμε Compile. Αν δεν υπάρχουν σφάλματα στο πρόγραμμά μας, θα εμφανιστεί μια προτροπή για να αποθηκεύσουμε το εκτελέσιμο αρχείο.exe που θα δημιουργηθεί. Αποθηκεύουμε το αρχείο και εμφανίζεται το παράθυρο Assembler Status. Επιλέγουμε View, Listing. Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμά μας αποτελείται από 147 byte. Το τμήμα δεδομένων καταλαμβάνει συνολικά 45 byte, ενώ το τμήμα κώδικα καταλαμβάνει συνολικά 102 byte. Το τμήμα δεδομένων ξεκινά από την διεύθυνση 0000, ενώ το τμήμα κώδικα από την διεύθυνση 0030. Όπως φαίνεται, το τμήμα κώδικα δεν ξεκινάει αμέσως μετά το τμήμα δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένες θέσεις ανάμεσα στα δύο τμήματα, οι οποίες είναι κενές. Εάν αφού γράψουμε τον κώδικα, πατήσουμε μία φορά το κουμπί Emulate, βλέπουμε ότι ο καταχωρητής IP έχει τιμή 0000. Αν πατήσουμε μία φορά ακόμα Single Step, η νέα τιμή του IP θα είναι 0003. Ο καταχωρητής αλλάζει κατά 0003 byte.
διότι το μέγεθος της εντολής που ακολουθεί για να εκτελεστεί, της δηλαδή LEA DX προτροπή message, έχει μέγεθος 3 byte. Αφού πατήσουμε μία φορά ακόμα το κουμπί Single Step, η τιμή του καταχωρητή IP γίνεται 0005. Η τιμή του καταχωρητή αυξήθηκε κατά 2 byte, διότι το μέγεθος της επόμενης εντολής της MoveAlphaH.09 είναι 2 byte. Τέλος, αφού πατήσουμε ξανά το κουμπί Single Step, η τιμή του καταχωρητή IP γίνεται 0008, διότι, παρόμοια με προηγουμένως, αυξήθηκε ο καταχωρητής κατά 3 byte. Την ίδια στιγμή, η διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο καταχωρητής CS είναι 0713. Συνεπώς, η φυσική διεύθυνση στη μνήμη όπου έχει τοποθετηθεί ο κώδικας υπολογίζεται από τον τύπο φυσική διεύθυνση ίσον με τμήμα επί 10H συν μετατόπιση, δηλαδή CS επί 10H συν IP. Στην περίπτωση μας θα είναι 0713H επί 0010H συν 0008H, που είναι ίσο με 07138H, το οποίο αντιστοιχεί στην διεύθυνση 28.984. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του τέταρτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.